Θέλω να παίρνω θέση. Θέλεις. Πάρε. Πόσο έντονα θα την πάρεις. Με το πώς θα μιλήσεις στον άλλον όμως, μην περιμένεις κιόλας να μην στην πει. Δηλαδή, μην περιμένεις να κάθεσαι έτσι και να σου πει. Λες μου κάνουν επίθεση. Πάνε να με φάνε. Ναι. Είπα εγώ ότι πήγαμε φεκανά πίσω. Γενικά αυτό λες, όλο αυτό δεν λες. Μου κάνουν επίθεση, με πολεμάνε. Ποιο σε πολεμάει, ρε Μάνε. Ποιο σε πολέμησε. Ποιο είπε ότι πολεμάει, Παύλο, πάλι πριν. Πριν δύο μέρε δεν έλεγε με πολεμάνε. Είπα ότι πολεμάει. Δεχόμαστε πόλεμο εγώ και η Κατερίνα, είπε. Η Κατερίνα και εγώ χαίρο πολύ. Ξέρει τι σκηνικά, ρε φίλε, από τι πόλεμο δέχομαι εγώ. Δεν ξέρει, ρε φίλε. Από πολλού, ρε φίλε. Από εξωτερικού παράγοντε. Θα μου πει σε μένα δεν έχουμε πόλεμο παράγοντε. Ζούμε στο ίδιο σπίτι και θέλω να ζούμε στο ίδιο σπίτι. Όχι, ρε φίλε. Εσύ μου όταν εσύ χώρισες με την Κατερίνα, εγώ ήμουν ο πρώτος που σου λέω: ξεκολλάτε από αυτό και βρείτε τα. Πλάκα μου κάνεις. Το θυμάσαι αυτό. Είχε και εγώ να μου ζητήσω για να τα πείτε την Ρένια. Τέλεια. Είπα εγώ ότι μου είπες κάτι γι' αυτό. Επειδή λοιπόν εγώ, γι' αυτό, για μένα είναι πιο σοβαρό να έχεις μια υγιή σχέση εσύ, αν τα βρίσκετε έτσι και να πάτε καλά. Εμένα αυτό με αφορά περισσότερο και θέλω να πάτε καλά από το να ασχοληθώ με το αν έχει ρεγγίνα γκόμενο. Το δέχεσαι αυτό που σου λέω. Να έρθει στο κόκκινο δωμάτιο, δεσμέ. Έφερα τα μαχαίρια. Κάτσε κάτω. Καλά, έλεγα δεν θα φτάσω στο Βόλο. Θα σε γιατί φτιάξω τη γούνα σου. Πραγματικά με πείραξε. Και εμένα, γι' αυτό δεν ξέρω τι μήνυμα. Ναι. Στεναχωρέθηκα γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν ήθελα να. Κι εγώ έτσι πίστευα, ότι ούτε καν. Απλά μπορεί να έχεις επηρεαστεί από κάποια άλλη. Όχι, ρε Εσμέ, δεν επηρεάστηκα από κανέναν και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω κάποιον να με επηρεάσει. Τοποθετήθηκα στον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση με σένα. Ναι, αλλά έτσι πως τοποθετήθηκε σε μένα, έβγαλε έντρα, κατάλαβες τι έγινε. Εγώ δεν κρατάω κακίες. Γενικά. Φαίνεσαι πολύ καλό άνθρωπο. Ούτε καν. Δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα. Ξέρεις πόσες φορές έχω πει στη ζωή μου. Κι εγώ δεν μπορώ με τίποτα. Κι εγώ έτσι, με τόσο χαζί. Ναι, και κάλεσε και την καινούργια λίγο να. Τρελάθηκε, ε. Μπαίνει μέσα. Σήκω να χορέψει με λέει, φώναζε. Όταν μπει μέσα η Μαρία μετά από 5 μήνες και σου το αναφέρει πάλι και να πρέπει να πάρει θέση εσύ. Εσύ το πας, το φέρνεις στο προσκήνιο. Να δεις τι θα πεις. Εσύ το φέρνεις με την κουβέντα. Όχι, από εκεί έρχεται, φιλαράκι μου. Αν θυμάσαι με την Ρεγκίνα, δεν φέρω γιατί, στο προσκήνιο θεωρώ, κάτι. Θεωρώ από, τις, από εκεί καλά. Η Ρεγκίνα είπε για το story. Έχω πάρει το μέρος της Ρεγκίνας. Χίλια λάθη έχει η Ρεγκίνα. Στο story με σένα, στο story με τον Παύλο, στον πίνακα, στο ότι. Όχι, απλά είναι ότι εγώ τραβάω. Μέχρι εδώ πέρα δύο φορέ ακούω ότι τραβά. Ναι. Πού τραβάω, τραβάω σε θέματα που αφορά το όνομά μου. Γιατί έχει μπλεχτεί παντού. Πού κολλά με τον Παύλο το story. Με τον πίνακα του Παύλου, πού κολλά εσύ. Παύλο, δεν κολλάς. Ήμουν έξω στον κολλάς ότι ρε φίλε, όταν κατηγορείς κάποιον ότι κάνει ένα story, πριν μια εβδομάδα το έχεις κάνει ίδια. Ωραία. Πού κολλάς εσύ. Χαζός είμαι την εμπιστοσύνη που θα παίξουνε. Πού κολλάς εσύ με τον πίνακα. Είπα εγώ για τον πίνακα κάτι. Όταν είχες πάρει θέση. Βγαίνω έξω να μιλήσω με τον Παύλο μόνοι μας και έρχεσαι και λες εμένα που μου έκανε αυτό, εμένα που μου έκανε αυτό. Ενώ προσπαθώ να εξηγήσω στον Παύλο και να του πω το τι μου έχει πει για αυτόν και πρέπει να μιλήσουμε για σένα. Εσύ πώς νιώθεις τώρα που ήρθες εδώ. Είπα και στην προηγούμενη γιατί με ρώτησε. Για την Edge, θα ήθελα να είναι εδώ να με υποδεχτεί. Θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θέλω να γνωρίσω και τα υπόλοιπα κορίτσια γιατί δεν ήρθα κοντά. Πέρα από την Edge και εσένα, δεν ήρθα κοντά με καμία άλλη. Καλά, εμείς είχαμε και άλλοι ναι. Λόγω ότι είμαστε. Λόγω του Βόλου, ναι. Και θέλω να τις γνωρίσω και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ με την Άννα της που σας είδα, να ξέρεις. Δεν θέλω να σου βάλω το μικρό, αλλά μου άρεσε. Δεν... Όχι. Θυμάσαι την πρώτη μέρα που ήρθα και με ρώτησε αν πια δεν μπορούσα να δει ερωτικά. Κάτι να έπρεπε να φωνάξει εδώ για να το λύσετε αυτό το θέμα. Θα το συζητήσω. Γιατί το έχει παρεξηγηθεί, να ξέρει. Θα το λύσω. Εννοώ την πείραξη. Θα το συζητήσω και με την Άννα από κοντά. Ναι, εννοείται να το κάνει. Απλά φώναξε να λυθεί αυτό να. Καλά έκανε. Βασικά αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω, εγώ ξέρω πολύ καλά τι έγινε, όπω και εσύ. Απλά ο κόσμος να μην πιστεύει ότι εγώ μπορεί να είπα ψέματα. Όχι, καταλαβαίνεις. Τώρα, από αυτά που συζητήσαμε θα φανεί και κάτω μετά θα το δουν στα επεισόδια. Γιατί δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα. Τι θα κάνεις, το έχεις κανένα στο μυαλό σου. Ούτε καν. Όχι. Όχι, βέβαια. Κοίταξε, εκτός και αν μπει κάποιος καινούριος, αν δεν μπει, καλό καλοκαίρι θα πάμε στο Βόλο για μπάνιο μετά. Εντελώς, ναι. Θα το βρούμε στο Βόλο, πες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρήκα τον έρωτα της ζωής μου, αλλά έκανα πολύ καλές φίλες. Παίζει και αυτό και σημαντικό επίσης, ρόλο. Έβαλα και 4 κιλά. Πήρες 4. Ναι, πήρα 4. Τι πρόβλημα έχεις μαζί μου. Εσύ είσαι αυτός που μιλάει συνέχεια, ρε φίλε. Τι πρόβλημα έχεις, δηλαδή, μιλάμε, ωραία, πάξω. Να μην μιλάω εσύ, Παύλο, μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Πάξω, να κάτσω. Όχι, δεν είναι έφυγο. Πάξω, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Πέντε, είσαι ο μόνος είμαι απαντάει. Απαντάει μήνες και μου το λέει τώρα, τι έχεις πάθει. Κάτσε είσαι ο μόνος που μου απαντάει, τι έχεις πάθει. Πάνω κάτω. Τώρα απαντάω, τέλος. Άκου λίγο. Και εγώ δεν ασχολούμαι άλλο. Μην ασχολείσαι με τον Ζόρι. Μην ασχολείσαι. Εγώ τελείωσα.
Βασίλη, αυτό τώρα που κάνει ο Παύλος είναι πάνω κάτω σχεδόν αυτό που έκανε εσύ προχθές και εγώ παρεξηγήθηκα από την ΕΣΜΕ. Του είπε την ενοχλή άβρα σου. Οκ, έχει το δικαίωμα να το πει. Δεν έχει το δικαίωμα να σου πει να μην το κάνεις. Έχει, μα τον έχω βάλει μία ώρα και μου λέει, τον ακούω. Τον ενοχλεί αυτό γιατί θέλει. Μα μου απαντάς. Παύλο, απαντάω. Θέλει ένα ερωτικό mood. Και εσύ όμως δεν μπορείς να το πεις με το συζητάει. Εγώ σε νιώθω μαζί σου, αλλά και αυτός ότι ζητάει σου θέλει. Όμως. Μου ζητάει απαντήσεις και πρέπει. Ρε φίλε, θες μετά διαφορετικό. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν. Να πω ότι η άλλη μπήκε καθυστέρηση κάποιο παιχνίδι. Μπήκε με. Όχι, δεν θυμάμαι. Είπες ότι δεν θέλει να το ξαναπεί αυτό. Και σου λέω, μα τι τη λες. Ότι θέλει θα πει. Θα απολογηθεί. Έχει διαφορά να κατηγορήσει κάποιον που δεν τον ξέρει ούτε μια μέρα και διαφορετικό αυτό που γίνεται. Γιατί εμένα με έχουν θίξει, με έχουν κατηγορήσει. Παίζει με την νοημοσύνη μου, είμαι βλάκα. Εγώ δεν γουστάρω να είμαι βλάκα. Αν μερικοί μου γουστάρω να είμαι βλάκα, εγώ δεν θέλω να είμαι βλάκα. Σου λέει ο Παύλος ότι στο θέμα τη Άννα συγκεκριμένα εσύ έχει κάτι πιο προσωπικό από ό,τι έχει εκείνο και δεν θέλει να το πάει τόσο. Να μην το πάει εκείνο, το πάω εγώ. Σήμερα ο Τερζόπουλος ξέφυγε λίγο, νευρίασε λίγο παραπάνω. Πρώτη φορά τον είδα έτσι, τρόμαξα λίγο η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ίσως είναι πολύ πιεσμένος από κάποιες καταστάσεις και λογικό είναι να ξεσπάει. Το ίδιο θα κάναμε όλοι, πιστεύω, στη θέση του. Σε μια συζήτηση όπως είπε ο Τερζόπουλος που κάναμε έξω με τον Παύλο, γυρνάω και λέω ότι η Ρεγκίνα δεν μπορεί να έχει πρόβλημα με αυτό όταν εκείνη έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό σε μένα ή σε κάποιον άλλον αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Πώς έχεις πρόβλημα εσύ με τον Παύλο που σου έχει κάνει αυτό όταν εσύ το έχεις κάνει στους άλλους. Πού είναι να κυκλώσει λοιπόν. Επίσης, παραδείγματα που έχει κάνει η Ρεγκίνα. Εκείνη τη μέρα έξω που σου λέει σε μένα έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Πώς γίνεται να έχει αυτή η πρόβλημα να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Και το έλεγε σε μένα που εγώ εκείνη τη στιγμή δεν έπαιρνα το μέρος της Ρεγκίνας. Του μετέφερα αυτά που μου έλεγε. Μα και το παίρνει προσωπικά, το κάνουμε συζήτηση. Συζήτηση δεν έκανα. Δεν σε φώναξε. Σε φώναξε στον κήπο να έρθει να μιλήσουμε. Ήμασταν όλοι στον κήπο, αν θυμάστε. Μόνοι σα στον κήπο. Εγώ με τον Παύλο πήγα μόνο μου και ήρθατε. Εγώ ήρθα και ήσασταν όλοι στον κήπο. Ήρθε και λοιπόν και ήσουν ο μόνο που μίλησε. Επίσης. Και δεν σου έλεγα κατηγορώ που μίλησε, αλλά πήρα τον Παύλο να του μεταφέρω κάποια πράγματα και την ώρα που του μετέφερα κάποια πράγματα. Στην αρχή, αν δει το επεισόδιο, παίρνω τον Παύλο και του λέω: πάμε να κάτσουμε λίγο έξω, γιατί μίλησα με τη Ρεγκίνα εκείνη την ημέρα. Που δεν μίλησα εγώ επειδή ήθελα εγώ να τη μιλήσω, μόνη τη ήρθε και μου μίλησε. Το τονίζω αυτό γιατί δεν έχω πάρει ούτε μια φορά να τη μιλήσω μόνο μου. Και πάω έξω στον κήπο με τον Παύλο και του μιλάω και ταυτόχρονα που του μεταφέρω αυτό και ο Παύλο είχε όλο το δίκιο εκείνη τη στιγμή να πει, να απαντήσει σε μένα. Για αυτά που άκουσα για τη Ρεγκίνα, ερχόσουν και εσύ και μου απαντήσεις και εσύ αυτά που μου έλεγε, για αυτά που μου έλεγε η Ρεγκίνα με δικά σου περιστατικά και ένιωθα εγώ, λες και είμαι ο δικηγόρος της Ρεγκίνας, που στο κάτω-κάτω της γραφής, από τις πράξεις μου φαίνεται ότι δεν στηρίζω τη Ρεγκίνα γιατί πάω και την ψηφίζω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή με κοροϊδεύετε. Όλος ο κόσμος. Ναι, το παίρνω προσωπικά, ρε φίλε. Νιώθω άσχημα. Νιώθω άσχημα αυτό που κάνεις. Δεν είναι άσχημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις ότι με πιέζεις όταν μου το κάνεις αυτό. Όταν είμαι από το μέρος του Μιλινόπουλου, όλοι πάνε και μου κράζανε. Ότι με πιέζεις, ότι εγώ μπορώ να πιέζομαι, το σέβεσαι. Όταν εγώ πιάνω έναν άνθρωπο που είναι φίλος μου και προσπαθώ να του μιλήσω και έρχεσαι εσύ και μου αναφέρεις τα δικά σου. Επειδή έχεις το παράπονο, εγώ δεν λέω ότι το κάνεις από κακία, από παράπονο το κάνεις. Σεβαστά. Και τα ακούω εγώ, σεβαστά. Και κάθομαι εγώ και τα ακούω εκείνη τη στιγμή, σαν να είμαι δικηγόρος της Ρεγκίνας, το καταλαβαίνεις ότι πιέζομαι. Γιατί ταυτόχρονα νιώθω ότι έχω. Ότι δεν παίρνω ούτε το μέρος του Παύλου, γιατί, που εγώ καμία σχέση. Το μέρος του Παύλου πήρα γιατί πήγα και του το είπα επειδή είναι φίλος μου, ούτε το δικό σου, που το μέρος το δικό σου παίρνω γιατί τη Ρεγκίνα την ψήφισα, αλλά ούτε και τη Ρεγκίνα που στο κάτω-κάτω την ψήφισα. Παύλου. Και φαίνομαι ότι είμαι ένα μισό λεπτό, ότι είμαι ένα άνθρωπο που είμαι αυτή τη στιγμή εναντίον όλων και έτσι νιώθω μόνο μου, το καταλαβαίνει. Εσύ ξέρει, Χριστίνα, ποια έπιασε να ο Παύλο όσον αφορά την Κατερίνα. Ναι. Το έχετε συζητήσει. Αλλά προφανώς είναι και η Ρεγκίνα. Αυτό υποθέτω, επειδή έχετε έρθει λίγο πιο κοντά. Όχι, με τη Ρεγκίνα είχαμε μιλήσει όντως για αυτά, αλλά εγώ είπα ότι εγώ την έπιασα τη Ρεγκίνα. Κοίτα, εμένα προσωπικά ο Παύλος δεν μου έχει πει κάτι. 1800 φορές. Εμένα προσωπικά ο Παύλος δεν μου έχει πει κάτι ότι για σένα, ότι σε πειράζουν κάποιες. Όχι, μα μιλούσε, πώς να σου το πω, με σιγουριά, κατάλαβες. Ναι, και είπε ο Παύλος ότι δεν εννοώ μόνο τη Ρεγκίνα, είναι και άλλες. Εμένα δεν μου έχει πει. Κοίτα, καλό είναι γενικά να μην μιλάμε με. Εγώ με κουράζει πάρα πολύ. Καλά, γενικά την κουράζει. Γιατί ρε φίλε, εγώ θα ήθελα να μάθω πώς θα είναι. Λίγο, γι' αυτό περίμενε, και τον ρώτησα. Περίμενε, μισό λεπτό να τελειώσω αυτό. Με κουράζει πολύ. Λες μια άποψη, οκ, σεβαστή. Σου λέω την αντίθετη άποψη. Που λες για μένα, με επηρεάζουν, που είναι ουσιαστικά κάτι που πρέπει να ξέρω εγώ και να απαντήσω εγώ. Μου λες με σιγουριά. Και οκ, μου το λέει για να με προστατέψει, δεν λέω όχι. Μου λες με σιγουριά ότι με επηρεάζουν. Πες μου, είναι αυτή και αυτή, γι' αυτό και γι' αυτό. Γενικότερα, καλύτερα είναι εδώ στο σπίτι, ειδικά να τοποθετήσει έτσι και να μην αφήνει συννεφάκια. Γιατί και εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ακριβώς τι εννοεί. Ότι δεν ήθελα να θίξει κάποιο συγκεκριμένο, γιατί δεν ήθελα να. Ωραία, δεν το λες τότε, δεν το λες. Καλό θα ήταν να το γνωρίζω. Μου είπατε, κάποιοι μου είπατε 18 Απριλίου, κάποιοι μου είπατε Ιανουάριο. Δεν έχω τα μηνύματα, όχι κάποιοι. Τα μηνύματα. Αυτά που μου έδειξε ο Μιλονόπουλος, ο Μπιλ, αυτά που μου έστειλε και ο ίδιος αυτός, ο εξωτερικός, μετά έστειλε και σε μένα. Μου λέει, μιλάμε από τότε που μιλούσε η Άννα μαζί σου. Ωραία. Τι έγινε πάλι. Τι έγινε πάλι. Συζητάμε. Τι έγινε, Τερζόπουλε. Συζητάμε για τα παλιά.
Πάλι. Βέβαια, τι, αφού δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αυτό λέγανε και τα κορίτσια. Τουλάχιστον βάφουν τα μαλλιά του, κάνουν κάτι, λέει μια στην άλλη, έβαλε τρέσες, έβαψε νύχη, έκανε. Λένε κάτι, πείτε κι εσείς, κάνατε. Μαρία πριμάρισμα σε λέω να βάψω το μαλλί μου, Μαρία μου. Λέω να βάψω το μαλλί μου. Να τα πάρω γουλί. Έκανα και φύση. Τι. Το μαλλί του γουλί. Τι έγινε, γιατί συζητάτε τα ίδια. Είπες ότι εκείνος φέρνει μέσα τα ίδια και τα ίδια. Όχι, ενώ ότι κάποιες φορές ανακυκλώνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο χαρακτήρας του αυτό. Δεν μπορώ να του πω να μην το κάνει. Γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας του. Απλά και εγώ πρέπει να σεβαστεί ότι κάποιες φορές αυτό με κουράζει. Και νιώθω ότι κάποιες φορές επειδή προσπαθώ να δω τα πράγματα πιο σφαιρικά και το ποιον υποστηρίζω, το βλέπουν κάθε Παρασκευή που πάω και ψηφίζω. Ξέρουν ποιο είναι το μέρος είμαι. Αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το να νομίζουν κάποιοι εδώ πέρα μέσα ότι έχω πάρει το μέρος της Άννας ή της Ρεγκίνας, ενώ δεν παίρνω στην πραγματικότητα κανενός το μέρος, με το ποιον πάω και ψηφίζω φαίνεται. Ταυτόχρονα και η Ρεγκίνα ξέρει ότι δεν έχω το μέρος της γιατί την ψηφίζω και νιώθω ότι είμαι μόνος μου σε αυτό. Καλά, και να πάρεις κάποιο μέρος δεν είναι και κακό. Ναι, δεν είναι κακό. Απλά επειδή έχει τύχει να πω ότι, παράδειγμα, συζητούσαν το πρωί τα κορίτσια. Κάτσε να πάμε και στα κορίτσια ναι. Να τα βάλουμε στο παιχνίδι μας. Κορίτσια! Ο Μάρκουλης. Γεια σου, Μαρία. Μαζευτείτε, βρε. Ναι, ναι. Είχαμε μια συζήτηση με τα αγόρια και γι' αυτό συνδεθήκαμε για να παρακολουθήσετε κι εσείς, γιατί υπήρξε έτσι μια τριβή ανάμεσα στον Μπιλ και στον Τερζόπουλο. Με τον Τερζόπουλο είχαμε συζήτηση. Και ανέφερα αυτό που είπατε κι εσείς, κορίτσια, ότι εσείς συζητάτε και κάτι άλλο μες στο σπίτι. Τα μαλλιά σας, τα νύχια σας, κάτι. Τα αγόρια λένε και λένε και λένε και ανακυκλώνουν τα ίδια. Και είχε το λόγο ο Παύλος Τερζόπουλος και έλεγε ότι μερικές φορές μπορεί να μπαίνει στη μέση ισορροπώντας μια κατάσταση, προσπαθώντας να βρει μια άκρη και χρεώνεται ότι είναι με το μέρος του ενός και του άλλου. Ναι. Προσπαθώ να ακούσω όλες τις πλευρές και έχω το εξής κακό ή καλό, δεν ξέρω αν είναι. Το ότι δεν θέλω να κάθομαι να τσακώνω, εκτός και αν με αφορά προσωπικά και κάποιος μου κάνει προσωπική επίθεση, που εκεί πέρα εννοείται ότι θα καθίσω να έρθω κατευθείαν σε αντιπαράθεση μαζί του. Αλλά όταν κάτι δεν έχει να κάνει 100% μαζί μου, προσωπικά. Με αφορά όμως επειδή ζω μέσα στο σπίτι και επειδή ζω μέσα στο σπίτι, έχω κι εγώ να λάβω τις ευθύνες τις δικές μου σύμφωνα με αυτά που έκρινα. Οπότε συνήθως το δείχνω με την ψήφα μου αυτό που θέλω και έχω κρίνει. Απλά δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσω να χαλάσω τη δική μου ψυχολογία για να μπορέσω να τσακώνομαι με τον οποιονδήποτε έχει πρόβλημα με τον οποιονδήποτε άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλές φορές επειδή έχω κάτσει να ακούσω όλες τις πλευρές και να σκεφτώ, επειδή έχω ένα κακό, μπαίνω στη θέση του άλλου, στη ζωή μου έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά εδώ πέρα στο σπίτι δεν ξέρω αν είναι απόλυτα κακό. Νιώθω λίγο μόνος μου από την άποψη ότι εγώ με την ψήφα μου δείχνω παράδειγμα ότι. Όντως, συμφωνώ με τον Μπιλ και με οποιονδήποτε μπορεί να έχει θέμα με τη Ρεγκίνα, γιατί και εγώ ταυτόχρονα κάποια πράγματα, η άμυνά της που λέει, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Και ακόμα και η επικοινωνία που έκανε πριν με τον Παύλο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 2 εβδομάδες εκτός σπιτιού, το πρώτο πράγμα που του είπε είναι πώς φαίνεται το ροζ που φοράω και όλο αυτό που φοράω, ήταν ειρωνική. Οπότε συνεχίζει να μου δείχνει ότι δεν αλλάζει σε κάτι και καλά κάνει από τη μία από τη μεριά της, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Οπότε τον κρατάει από πλευρά της, δεν μπορώ να την κρίνω γι' αυτό. Από την άλλη, τα παιδιά εδώ πέρα, επειδή μπαίνοντας στη διαδικασία να λένε γιατί τη Χριστίνα, μιλάνε τα κορίτσια για τη Χριστίνα, ενώ δεν μιλήσανε για τη Ρεγκίνα, ταυτόχρονα μπορούν να πούνε και τα κορίτσια, λέω για εσάς, γιατί μιλήσατε για τη Ρεγκίνα και δεν μιλήσατε για τη Χριστίνα. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι η οπτική παντοδύο καθένα. Έτσι λοιπόν φαίνεται από πολλές συζητήσεις που κάνω ότι μπορεί να έχω υποστηρίξει την Άννα ή τη Ρεγκίνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν τις έχω υποστηρίξει και καθόλου. Τη Ρεγκίνα ειδικά την έχω ψηφίσει 2-3 φορές. Δεν την έχω υποστηρίξει. Και τα παιδιά λοιπόν δεν το νιώθουν. Επειδή θεωρείς ότι είναι κακό για τα αγόρια ή το κάνεις γιατί έτσι πιστεύεις και δεν το πιστεύω. Μα γι' αυτό το λόγο και την ψηφίζω. Απλά δεν σημαίνει όμως ότι σε κάποιες φάσεις να μην μπορώ να κάνω και κάποιες φάσεις του δικηγόρου του διαβόλου για να δω πώς σκέφτεται και η άλλη πλευρά. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Ωραία. Καλά τα Τερζόπουλος, νιώθω και τα λέει. Πολύ καλά τα λέει. Χαίρομαι για αυτό που τα λέει. Αλλά όταν η Άννα προσπαθούσε εκείνο το διάστημα να βγάλει ότι δεν ισχύει, ότι το ένα, το άλλο. Και προσπαθούσε εμένα στην ουσία να με βγάλει ψεύτη για αυτά που είχα και έλεγα στα παιδιά. Ότι έχω τα μηνύματα και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω εντάξει, όχι, κοιτάξτε να του εκεί. Ναι, αλλά τελείωσε. Πόσο καιρό έχει γίνει αυτό. Δεν συζητήθηκα για την Άννα τώρα. Απλά λέγεται ότι τράβηξε πάρα πολύ. Και το τράβηξα τόσο όσο έπρεπε. Σήμερα αναφέρθηκε πάλι. Γενικά δεν αναφέρθηκε από σένα. Πάλι αναφέρθηκε στο πρωτοβουλίο. Είπε Μπιλ τώρα. Μιλάει για τον Μπιλ τώρα. Δεν μοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Για το θέμα τη Ρεγκίνα. Είμαστε έξω στον κήπο. Ήρθε μέσα να μιλήσει. Εγώ δεν τον είχα δει ότι ήταν μόνο με τον Παύλο. Όταν μπήκα μέσα γιατί ήμουν στο τουαλέτα, ήταν όλα τα παιδιά έξω. Πήγα εκεί πέρα έξω καθόμουν. Και άρχισε και έλεγε. Και του λέω ναι, ωραία τα λέγε τη Ρεγκίνα, αλλά όταν η Ρεγκίνα είχε πρόβλημα με τον Παύλο, ας πούμε, με το tag αυτό που είχε γίνει στο story, τώρα η Ρεγκίνα έχει φύγει το πρόβλημα αυτό με μένα.
εφόσον δεν την ενοχλούσε εκείνη, το έφερε για μένα. Να το διακόψω. Και έφερε, έφερε παραδείγματα τα οποία η Ρεγκίνα, πούμε, την ενοχλούσαν πράγματα η οποία ίδια έκανε στους άλλους. Okay. Να πάνω σε αυτό να αναφερθώ. Ήταν η μέρα ναι, αυτό που είπες ότι μεταφέρει τα θέματα και τα κάνει δικά του. Ότι άλλο αυτό. Ήταν η μέρα που ήμασταν στο δεκάλεπτο. Ασχολείται με τον εαυτό του. Η Ρεγκίνα με είχε πιάσει μόνη της και μου είχε μιλήσει. Ήταν η μέρα που μου εξήγησε το γεγονός με τον πίνακα και όλα αυτά. Εγώ δεν της είπα, Ρεγκίνα μου, έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο. Το μόνο που είπα ήταν σε κάποια φάση, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου είχε πει ότι η Χριστίνα μόνη της είχε πει κάποια πράγματα στο δωμάτιο και της λέω, αν έχει γίνει αυτό, γιατί εγώ δεν ήξερα, δεν είχα μιλήσει με τον Παύλο. Τότε, okay, δεν ξέρω. Άσχετα μετά από ό,τι άκουσα και ζήτησα με τον Παύλο, δεν είχε συμβεί αυτό. Και το διέψευσε και η ίδια η Χριστίνα. Ήρθα μετά από εδώ πέρα και του λέω του Παύλου, του λέω, μίλησα με τη Ρεγκίνα. Του λέω, θέλεις να σου μεταφέρω κάποια πράγματα που μου είπε. Μου λέει, πρόσεχε, θα μου πεις γιατί δεν είμαι πολύ καλά. Του λέω, okay, μην μου την πεις όλη την ιστορία. Τέλος πάντων, βγήκαμε έξω και του ανέφερα αυτά που μου έλεγε η Ρεγκίνα. Ο Παύλος μου απαντούσε εμένα σαν να είμαι Ρεγκίνα, δικαίωμά του γιατί ήταν γι' αυτόν. Και εκείνη την ώρα νιώθω να έρθει τον Μπιλ, δεν είδα τι γίνεται γύρω μου γιατί είχα συζήτηση και μου έλεγε και εμένα που μου έκανε αυτό και εμένα που έκανε. Και ένιωθα ότι είμαι ο δικηγόρος της Ρεγκίνας, θυμάσαι που το είχα πει κιόλας. Λέω, δεν είμαι ο δικηγόρος της Ρεγκίνας, μεταφέρω αυτά που μου είπε. Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ. Στον Παύλο συγκεκριμένα για φαινότανε πάλι ότι όταν ακούς δύο ανθρώπους να σου λένε για ένα άτομο. Και του είπες ότι θέλει να μιλάνε για αυτόν συνέχεια, θέλει να φέρνει πάντα το θέμα σε αυτόν. Δεν ξέρω, το κάνει επειδή είναι μέσα σε όλα τα θέματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι, αλλά είναι. Μα όλα τα θέματα ποια είναι, μα αφορούν αυτά τα θέματα. Με έχει ανακαλύψει σε όλα αυτά, σίγουρα, φίλε. Μάλλον κάτι σε πειράξει και τώρα τι κάνει μαζί με το πρωί. Εγώ δεν έχω καταλάβει, Παύλο. Γιατί όταν συζητάμε Μαρία, μου συζητάμε όλοι μαζί. Όλοι λέμε. Θα πει και ο Νοντάρης, θα πει και ο Χαλκιάς, θα πει και ο Τζόνι. Θα πει ο καθένας να πει τη γνώμη του. Ότι ναι, η Ρεγκίνα μπορεί να είναι φάλο εκεί πέρα γιατί έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Για τους άλλους, για 100 στη φορά. Ο Παύλο δεν έχει πει ποτέ τίποτα. Ας πούμε να του πει ότι ανακατεύσεις παντού. Ναι, γιατί ο Παύλος θα μιλήσει μια φορά για ένα θέμα. Δεν τον έχω πει. Συνέχεια συζητάμε για ένα θέμα εδώ μέσα. Συνέχεια. Δεν συζητάμε. Συνέχεια. Εντάξει, Παύλο. Ρένια, ναι. Σου μιλάει ο Τερζόπουλος γι' αυτό. Γενικά, Μαρία μου, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον Τερζόπουλο για όλο αυτό που γίνεται, που ξαναναφέρονται πράγματα εδώ 2-3-4-100 φορές. Οκ, πρέπει να πάει στο 200. Δηλαδή, για ποιο λόγο να γίνεται συνέχεια αυτή η αναπαραγωγή, ναι, το έχουμε συζητήσει αυτό. Πράγμα βέβαια που είμαστε απ' έξω εμείς, το κρατάμε απ' έξω, δεν μας επηρεάζει, ούτε θα ασχοληθούμε. Αλλά κουράζει. Πιστεύεις ότι ο Μπιλ είναι υπερβολικός? Θα έλεγα στον Μπιλ και για το δικό του καλό, για τη δικιά του ψυχολογία πάνω απ' όλα εννοείται. Να είναι στην Κατερίνα, να μην ασχολείται τόσο πολύ με τους άλλους, τις άλλες, αυτό. Και όχι μόνο ο Μπιλ, όλοι μας βασικά. Ο Βασίλης κάτι θέλει να μου πει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταλαβαίνω και τον Μπιλ, καταλαβαίνω και τον Παύλο. Ο καθένας από τα παιδιά όπως και εγώ έχουμε διαφορετικό σκεπτικό και δρούμε διαφορετικά. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει ο Παύλος. Απλά πιστεύω ότι δεν έχει φάει πόλεμο, δεν έχει κάνει τίποτα και γι' αυτό τα λέει αυτά. Αν κάποια στιγμή φάει πόλεμο, θα δούμε αν ο Παύλος το συζητάει ξανά και ξανά. Εγώ αυτό πιστεύω. Να σου κάνω να πάω. Το είπα και πριν, έτσι. Έχεις δίκιο. Okay. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσα. Αν ήμουν εγώ, σαν άνθρωπος, έτσι όπως θέλετε να πείτε, να πιαστώ από ένα θέμα το οποίο ήταν όταν είχε μπει ο Μπιλ, που είχε γίνει οτιδήποτε είχε γίνει με την Κατερίνα, και να κάθισε να το τραβήξω από τα μαλλιά και να το τραβάω 4 εβδομάδες. Δεν το έκανα ποτέ, ειλικρινά, γιατί πραγματικά δεν με ενόχλησε καθόλου. Ίσα-ίσα μου βγήκε σε καλό, γιατί τώρα ίσα-ίσα νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος με αυτό που έχω. Θα μπορούσα όμως να πιαστώ από αυτό και να κάθομαι να ασχολούμαι μαζί. Αυτό θα μπορούσα να πιαστώ όταν πήγε το Ριζόπουλος για την Κατερίνα και την Κατερίνα. Αυτό κάνεις, κατάλαβες. Αυτό κάνεις. Δεν το έκανα. Δεν το κάνεις τώρα. Αυτό. Μα Μαρία μου, λέγε μιλάει για κάτι. Περίμενε, να σου εξηγήσω τι κάνεις για να καταλάβεις. Ωραία, ναι. Τοποθετήθηκε ο Βασίλης και είπε κάτι στον Τερζόπουλο. Και πετάχτηκες εσύ και λες και εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Πετάχτηκα, είπε κάτι και του λέω ότι θα μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό όταν μπήκε σε νόημα με την Κατερίνα. Μα δεν σε αφορούσε εκείνη την ώρα, εξηγούσε ότι αν ήθελα να κάνω εγώ ένα θέμα. Αυτό και να έχω πιαστεί από αυτό, θα το είχα πάρει και θα το είχα κάνει, θα το είχα τραβήξει λάστιχο. Και εγώ λέω ότι και εγώ θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο θέμα, αλλά δεν το έκανα θέμα. Και γενικά δεν κάνω θέματα, δεν με αφορά. Δεν ήσουν στη συζήτηση αυτή τη στιγμή για να το πεις. Ναι, απλά λέω ότι εγώ δεν κάνω θέματα που δεν με αφορούν. Αυτό κάνεις, δεν το καταλαβαίνεις.